Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα, 82 χρόνια μετά, το μήνυμα για εθνική ενότητα και πίστη σε αρχές και αξίες είναι πάλι επίκαιρο. Κάθε γενιά αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις. Κάθε γενιά καλείται να επιδείξει τις δικές της αντιστάσεις. Να πει τα δικά της μεγάλα όχι. Με υπερηφάνεια και φέτος, 82 χρόνια μετά από την ιστορική εκείνη μέρα, που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είπε το ηρωικό όχι στο φασιστικό άξονα, βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε το έπος του 40 και να καμαρώσουμε τα νιάτα του τόπου μας να παρελάβουν. Την παρέλαση ανοίγει η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία θα πάρει τη θέση της απέναντι στους επισήμους. Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1949 από τον αρχιμουσικό Μινά Τζορτζάκη. Προσφέρει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της σε όλες τις πολιτιστικές, εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Έχει δημιουργηθεί και σχολή φιλαρμονικής, όπου οι νέοι και νέες της πόλης μας διδάσκονται δωρεάν τα πνευστά και κρουστά μουσικά όργανα. Από το φυτώριο αυτό στελεχώνεται η φιλαρμονική του Δήμου μας. Η 28η Οκτωβρίου είναι μια ημέρα γιορτής και εθνικής υπερηφάνειας για την πατρίδα μας. Το έπος του 40 δεν ήταν απλά μια προσπάθεια απόκρουσης ενός εισβολέα. Μόνο ίσως η βιβλική αφήγηση της αναμέτρησης του Δαβίδ με τον Γολιάθ μπορεί να δώσει το πραγματικό μέτρο σύγκρισης. Μια χούφτα Έλληνες, με ελάχιστα εφόδια, τόλμησαν να ορθώσουν το ανάστημά τους και να αντισταθούν στις σιδερόφρακτες και άρτια εξοπλισμένες στρατιές του φασισμού. Μια χούφτα Έλληνες, αλλά ψυχές εισπυρωμένες. Μια γροθιά με ένα στόχο, την υπεράσπιση του πολιτισμού απέναντι στη βαρβαρότητα. Ένας νέος σταθμός, άξιος να εμπνέει, να γεννάει υπερηφάνεια και να προβάλλεται ως παράδειγμα, δημιουργούνταν για το έθνος μας με την υπέροχη αντίστασή του κατά της εχθρικής επιβολής που άρχιζε στις 28 Οκτωβρίου 1940 κάτω από συντριπτικά άνισες συνθήκες. Χωρίς να διαπραγματευτεί με κανένα, χωρίς να διερωτηθεί για την έκβαση, πιστός στο χρέος, ρίχθηκε περήφανο και αποφασιστικό στη φοβερή δίνη του πολέμου. Η παρέλασή μας ανοίγει το τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το Σώμα Νοσηλευτικής, Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Σώμα Σαμαριτών. Το Σώμα Εθελοντών Νοσηλευτικής, Σώμα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγωσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε το 1877 και από τότε, τόσο σε καιρό πολέμου, όσο και σε καιρό ειρήνης, είναι παρόν για τον συνάνθρωπο, όπου του ζητηθεί. Οι εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση των προσφυγικών ροών, αλλά και των φυσικών καταστροφών στο νησί μας, έχουν συνδράμει τα μέγιστα
σε σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες, με την αγάπη και την αφοσίωσή τους στην υψηλή ιδέα του ανθρωπισμού. Προπορεύονται οι σημαίες και ακολουθούν οι αντιπροσωπείες των τριών σωμάτων. Σώμα του τομέα δημόσιας υγείας, του τομέα κοινωνικής πρόνοιας, τομέα σαμαριτών, διασωστών και ναυαγοσωστών, που συνεπικουρούν στο έργο της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και άλλων κρατικών υπηρεσιών, οπουδήποτε χρειαστεί, 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Χειροκροτήστε τους. Αυτός των Ελλήνων αποτέλεσε τμήμα μόνο της παγκόσμιας σύραξης. Ήταν τέτοια όμως η ποιότητα των ανθρώπων που τον πραγματοποιούσαν και αποδεικνυόταν τόσο μεγάλο το ειδικό βάρος του, ώστε σε όλη τη διάρκεια του η διεθνής αναμέτρηση είχε περιέλθει σε δευτερεύουσα μοίρα και η ανθρωπότητα ολόκληρη μιλούσε μόνο για την Ελλάδα. Η παρέλαση συνεχίζεται με την ομάδα έρευνας και διάσωσης του Παγκρίτιου Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, που απαρτίζεται από 15 από τους πλέον έμπειρους κυβερνήτες του Ομίλου. 12 μήνες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, υπάρχουν δύο σκάφη παντός καιρού διαθέσιμα με κυβερνήτη και συγκυβερνήτη στην υπηρεσία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Θαλάμου Επιχειρήσεων με χρόνο απόκρισης 15 περίπου λεπτών. Μέχρι σήμερα, η ομάδα έρευνας και διάσωσης έχει συμμετάσχει με αμεσότητα σε πάνω από 40 συμβάντα που της έχει ζητηθεί και τις περισσότερες φορές σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες καιρού. Η ομάδα έρευνας και διάσωσης του Παγκρίτιου Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών έχει ενταχθεί στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Μπροστά μας το νομαρχιακό σωματείο ατόμων με αναπηρίες νομού Ηρακλείου, που πραγματοποιεί μεταφορές μαθητών με κινητικές αναπηρίες προς τα σχολεία που φοιτούν με επιστροφή στις οικίες τους. Όλες οι μέρες της ελληνικής ιστορίας είχαν ηρωισμούς, θάρρος και λογική. Λογική αυτή η μέρα του όχι, δεν είχε. Όταν απήχησαν το πρωί οι σιρήνες, οι Έλληνες όλοι πίστεψαν βαθύτατα ότι καλούνταν να πεθάνουν. Και δεν ήμασταν όλοι μέχρι την παραμονή της ημέρας αυτής, ούτε ήρωες, ούτε φανατικοί πατριώτες. Μέτριοι άνθρωποι, φρόνιμοι, της φαμίλιας και της δουλειάς. Όχι το σπίτι, τα παιδιά και τους εαυτούς μας, αλλά ούτε το περιεχόμενο της τσέπης μας δεν ήμασταν πρόθυμοι να δώσουμε στον έρανο της πατρίδας. Και παρουσιάστηκε ο έρανος του αίματος, το αξέχαστο εκείνο πρωί. Και η Ελλάς αμέσως άνοιξε όλες τις φλέβες της. Ήταν αγών υπέρ της πατρίδος. Μπροστά στις επουσίμους το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου, που ιδρύθηκε το 1953 με σκοπό τη διατήρηση της λαϊκής μας παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έχει τμήματα εκμάθησης λαϊκών τεχνών, εικαστικών, παραδοσιακών χορών και χοροδίας. Διαθέτει πλούσια αιματιοθήκη με παραδοσιακές φορεσιές, όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Χειροκροτήστε τους. Η απήχηση που είχε σε όλο τον κόσμο το ελληνικό όχι ήταν μεγάλη. Μέχρι τότε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαν υποκύψει στη βία του άξονα. Ο κόσμος άκουσε με θαυμασμό την απάντηση της μικρής Ελλάδας στην ιταλική πρόκληση της 28ης Οκτωβρίου 1940. Την ίδια μέρα πολλοί αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί, υπουργοί και άλλοι
Τηλεγραφούσαν για να εκφράσουν το θαυμασμό και την αγάπη τους προς την ιστορική μικρή Ελλάδα. Παρέλαση συνεχίζεται από το Σύλλογο Ποντίων Εύξηνος Λέσχη Ηρακλείου. Από τη δημιουργία της Συνόπης, την ίδρυση της Κερασούντας και Τραπεζούντας, τον ξεσηκωμό τους, την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923 μέχρι το σήμερα. Οι σύγχρονοι Πόντιοι είναι σίγουρα απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που ζουν το σήμερα με ιδανικά και υπηρετούν τον πολιτισμό. Έτσι και τα μέλη της Ευξήνου Λέσχης Ποντίων Ηρακλείου βαστούν ψηλά όλα τα παραπάνω ιδεώδη, έχοντας μια την άσβεστη φλόγα των ηθών, εθήμων και παραδόσεων των προγόνων τους. Η παρέλαση συνεχίζεται από το Σύλλογο Αλατσαντιανών Νομού Ηρακλείου, που επανιδρύθηκε το 1982 σε συνέσχεια της Λένωσης Αλατσατιανών του 1936. Σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς των ηθών, εθήμων και παραδόσεων τόσο των Αλατσάτων της όμορφης Κωμόπολης, γενέτειρας των προγόνων μας, όσο και της ευρύτερης περιοχής της Χερσονήσου, Ερυθρέας, Μικράς Ασίας. Μπροστά μας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία, που από την ίδρυσή του το 1979 παραμένει πιστός θεματοφύλακας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η διατήρηση της μνήμης, η διάδοση και διάσωση όλων όσων μας παρέδωσαν οι προγόνοι μας παραμένει κυρίαρχος σκοπός της ύπαρξής μας. Παρέλαση συνεχίζεται από το Σύλλογο Μικρασιατιών Κρήτης, ο Άγιος Πολύκαρπος. Ακολουθεί ο Σύλλογος Θρακιωτών Κρήτης και ο Σύλλογος Μακεδόνων Κρήτης. Ο Άγιος Πολύκαρπος είναι το πρώτο προσφυγικό σωματείο που ιδρύθηκε στο Ηράκλειο το 1982, 100 χρόνια μετά τη μετεγκατάσταση των προσφύγων της Μικρασίας, και οι απόγονοί τους είναι παρόντες και συνεχίζουν το έργο της διατήρησης της συλλογικής μνήμης των ηθών και εθήμων των πατρογονικών του εστιών. Ο Σύλλογος Μακεδόνων Κρήτης ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό να φέρει κοντά τους Μακεδόνες που ζουν στην Κρήτη και λειτουργεί χορευτικό τμήμα με δάσκαλο τον γυμναστή Νίκο Αμυρίδη. Μπροστά μας ο Σύλλογος Επιρωτών Νομού Ηρακλείου, που ιδρύθηκε το 1976 και ο σκοπός είναι να είναι ένα μονοπάτι επικοινωνίας των μελών του με τις ρίζες και την γενέτειρά τους. Ο Άγγλος στρατάρχης Βέιβελ μίλησε με αυτά τα λόγια για τη σημασία της 28ης Οκτωβρίου 1940. Από τη μακραίωνη και περίλαβρη ιστορία της η Ελλάδα, πολλές επετείους μπορεί να θυμάται με υπερηφάνεια και να γιορτάζει.
Καμιά όμως δεν είναι λαμπρότερη από την ημέρα εκείνη. Όταν σε τελείως απρόκλητη επίθεση ενός άρπαγα τυράννου, η Ελλάδα σύσσωμη αντέταξε το θρυλικό όχι. Χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή, δέχτηκε όπως και στο παρελθόν να αγωνιστεί για την ελευθερία. Περιφρόνησε τις θυσίες, αδιαφόρησε για την τεράστια υλική υπεροχή του αντιπάλου. Και ενωμένη η Ελλάδα σαν ένας άνθρωπος υπεράσπισε την πανάρχια κληρονομιά της. Η παρέλαση συνεχίζεται με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Δήμου μας. Μπροστά μας το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου. Ο ελληνικός λαός δεν γνώριζε τίποτα από το παιχνίδι της παγκόσμιας πολιτικής. Γνώριζε όμως πολύ καλά τι είναι η ανθρώπινη τιμή. Ο πόλεμος ήταν μια πράξη τιμής για τους Έλληνες. Γράφει ο Άγγελος Σκελιανός. Ελέγαμε ένα μαραθώνα ακόμα. Ελέγαμε μια σαλαμίνα ακόμα. Ελέγαμε ακόμα ένα 21. Και ήρθε στελωσή, μητέρα μέρα, όπου αγκάλιασες και ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα, στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον υπέρτατό τους ηθικό ιστορικό ρυθμό. Μπροστά μας το 4ο και 50ο δημοτικό σχολείο της πόλης μας και ακολουθεί το 6ο και το 44ο. Στον κόσμο υπάρχει ένα αγαθό πιο πολύτιμο από τη ζωή, πιο γλυκό από την ευτυχία η ελευθερία. Και οι Έλληνες, πολλές φορές στη διάρκεια της ιστορίας τους, αγωνίστηκαν με νύχια και με δόντια για την απόκτηση και διατήρηση της ελευθερίας τους, για την υπεράσπιση του χώρου αυτού που τους ανήκει εδώ για 3.000 χρόνια. Η μικρή φτωχή άοπλη Ελλάδα έμπαινε στο στίβο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να αγωνιστεί για το δίκαιο, για την τιμή και την ελευθερία της, για την τιμή και την ελευθερία του ανθρώπου. Η μικρή φτωχή ένδοξη Ελλάδα έδειχνε στους ανθρώπους τον δρόμο της θυσίας. Οι Έλληνες στρατιώτες του 1940 ορμούσαν στα χιονισμένα βουνά της Ηπείρου για να αποκρούσουν τους Ιταλούς επιδρομής φωνάζοντας αέρα. Με σκέπη και οδηγό την Παναγία, την υπέρμαχο στρατηγό. Οι νίκες, η μία μετά την άλλη, στεφάνωναν το στρατό μας και συνέθεταν το νέο ελληνικό θαύμα, το έπος της Βορείου Ηπείρου. Μπροστά μας περνάει το 10ο δημοτικό σχολείο και ακολουθούν το 12ο και 14ο δημοτικό σχολείο της πόλης μας. Εφημερίδα Η Πρόοδος, 17/12/1940. Απόσπασμα από γράμμα σε αδερφό, κάπου στο μέτωπο, 29/11/1940. Αδερφούλα μου, ο Θεός σε φώτισε και μέσα στο δέμα που μου στείλατε έβαλε στα 5 κίνα μανταρίνια. Μόλις τ' άνοιξα και αντίκρισα τον κίτρινο θησαυρό του νησιού μας, δάκρυσα. Τα καθάρισα, τα χώρισα σε φέτες και τα φάγαμε με τα άλλα φανταράκια της δημιουργίας μου. Σε βεβαιώ πως ούτε τα τσοφλάκια τα πετάξαμε. Αδερφούλα μου, σωστό βάλσαμο ήταν για τις δυσπαψασμένες ψυχές μας. Λες και πήραμε νέες δυνάμεις. Αδερφούλα μου, νικούμε παντού. Η Παναγία ολοζώντανη μας ακολουθεί. Παρακαλείτε κι εσείς όσο μπορείτε για τη σύντομη τελική μας νίκη. Υποκλεινόμαστε στη γενιά του 40, που αψήφισε το θάνατο και κέρδισε την αθανασία, που μας δίδαξε πως οι λαοί που ξέρουν να ζουν και να πεθαίνουν για τη λευτεριά δεν νικούνται ποτέ. Στον κόσμο υπάρχει ένα αγαθό πιο πολύτιμο από τη ζωή, πιο γλυκό από την ευτυχία η ελευθερία. Και οι Έλληνες, πολλές φορές στη διάρκεια της ιστορίας τους, αγωνίστηκαν με νύχια και με δόντια για την απόκτηση και διατήρηση της ελευθερίας τους, για την υπεράσπιση του χώρου αυτού που τους ανήκει εδώ και 3.000 χρόνια.
Η Ελλάδα έδωσε την πρώτη νίκη στα ελεύθερα έθνη. Αυτή θρημάτισε το θρύλο του ανίκητου άξονα. Αυτή ανέτρεψε τις προοπτικές του και το ορολόγιο πρόγραμμα των επιχειρήσεών του. Αυτή εμψύχωσε όλους τους άλλους λαούς. Μπροστά μας το 16ο Δημοτικό Σχολείο, ακολουθεί το 18ο Δημοτικό Σχολείο και το 20ο και 56ο. Στα βουνά της Αλβανίας οι Έλληνες έδειξαν στην ανθρωπότητα ότι η υπεροχή δεν ανήκει στο πλήθος. Ανήκει σε εκείνους που λατρεύουν τη λευτεριά. Ανήκει σε αυτούς που φλογίζονται από αγάπη για την πατρίδα. Σε αυτούς που πιστεύουν τα αγνά της ανθρωπότητας ιδανικά. Σε αυτούς που αψηφούν το θάνατο και τους κινδύνους. Εσείς όμως ο παγκόσμιος τύπος ασχολείται με τα ελληνικά κατορθώματα και παρομοιάζει τους αγώνες της Ελλάδας κατά του Μουσολίνη με τον αγώνα του Λεωνίδα των Θερμοπυλών κατά του Ξέρξη. Η γενεοψυχία των Ελλήνων φωτίζει σαν ήλιος φωτεινός σε ένα σκοτεινό κόσμο. Στα χιονοσκέπαστα βουνά της Πίνδου, μέσα σε ένα βαρύ και αδυσόπιτο χειμώνα, οι λόγχες των Ευζώνων ορμούν ακάθεκτα. Απτόητα εμπρός στο βωμό της θυσίας, με εύψυχο θάρρος και απόλυτη πίστη στα μεγάλα ιδανικά, κατατροπώνοντας τον εχθρό. Η Ελλάδα απέδειξε για ακόμα μια φορά σε όλη την οικουμένη ότι όταν ένα έθνος μπορέσει να κινηθεί ολόψυχα για τη δικαίωση της ανθρώπινης λαχτάρας για την ελευθερία, τότε πραγματοποιεί τον ενδοξότερο θρίαμβο της αρετής και θεμελιώνει το λαμπρότερο εγκόσμιο μεγαλείο. Εκεί τοποθετείται η ιστορική αξία της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Όσοι κατέχουν το βαθύτερο νόημα της ιστορίας γνωρίζουν ότι το ελληνικό όχι του 40 δεν ήταν συμπτωματική εκδήλωση περιστάσεων, αλλά συνειδητή έκφραση πεπιθήσεων ριζωμένων από μακρούς αιώνες στα σπλάχνα της φυλής μας. Πολιτογραφημένη είναι από τρεις πλειετίες η ελευθερία στη μικρή μας χώρα. Αυτή τη βραχώδη, κυματόδαρτη ευρωπαϊκή γωνιά της Μεσογείου διάλεξε η μοίρα για θέατρο των μεγαλύτερων αγώνων του πολιτισμού. Εδώ υψώθηκαν διαμέσου των αιώνων τα λαμπρότερα τρόπια του πνεύματος, του θριάμβου και της δημοκρατίας. Το 26ο Δημοτικό Σχολείο, ακολουθεί το 28ο και 57ο και το 30ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας. Υπάρχει ένα έθνος μικρό, αλλά ηρωικό, προς το οποίο στρέφονται σήμερα οι σκέψεις μας με συμπάθεια και θαυμασμό. Είναι η γενναία Ελλάδα και τα στρατεύματά της, που σήμερα αμήνονται του πατρίου εδάφους. Winston Churchill, 9 Νοεμβρίου 1940. Και ποια πράξη μπορούν να δικαιώσουν απόλυτα την παστρατιά των ηρωίδων της νίκης, μιας τόσο ένδοξης ιστορικής καμπής του ελληνισμού, και να αποδώσουν έπαινον τον πρέποντα σε αυτές που για τη νίκη της Ελλάδας όδευαν στο θάνατο απρόσκλητες. Γυναίκα εσύ της Πίνδου, αποκάλυψε σε όλους την ηρωική, τη θρυλική μορφή σου, στο φως το γαλανό της ελληνικής μας πατρίδας, στον ήλιο της Ελλάδας.
μπροστά μας το 32ο Δημοτικό Σχολείο. Ακολουθεί το 34ο και το 36ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Τον Απρίλιο του 1941, με την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα, ο στρατός μας που μέχρι τότε μαχόνταν ηρωικά και νικούσε τους Ιταλούς στη Βόρεια Ήπειρο, δεν ήταν πια δυνατόν να συνεχίσει τον αγώνα. Ο νικητής που είχε καταπλήξει με τις νίκες του τον κόσμο, ανίκητος υποχωρεί. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν δραματικές για την Ελλάδα. Το μέτωπο είχε καταρρεύσει. Ο στρατός είχε διαλυθεί. Η Βόρεια και η Κεντρική Ελλάδα είχαν κατακτηθεί. Στην πρωτεύουσα ο πανικός ήταν μεγάλος. Πολλοί έφευγαν προς την Πελοπόννησο, άλλοι προς τα νησιά και την Κρήτη. Κανείς δεν ήξερε πια πώς να σωθεί. Μπήκαν στη χώρα μας στις 27 Απριλίου 1941. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών μετέδωσε το παρακάτω ιστορικό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό. Έλληνες, θάρρος, δεν νικηθήκαμε. Η ελευθερία γρήγορα και πάλι θα έρθει. Ψηλά τα κεφάλια. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Η εισβολή των Γερμανών διέλυσε τα πάντα στην Ελλάδα. Ήταν η τραγική μεγάλη εβδομάδα του ελληνισμού. Η ψυχή του σταυρώθηκε, αλλά δεν πέθανε. Παρέλαση συνεχίζεται από το 40ο Δημοτικό Σχολείο, ακολουθεί το 46ο και 48ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Όχι, δεν θα γίνουν οι πολιτισμένοι λαοί σιωπηροί συνένοχοι βαρύτατης προσβολής των ιερών συμβόλων του χριστιανισμού και μαζί της εθνικής τιμής των πρωτοπόρων της συμμαχικής νίκης. Όχι, την ηθική ανατροφή που έδωσε σε όλους τους λαούς του κόσμου το αίμα της Μεγάλης Θυσίας δεν θα την αναστρέψουν οι στενόκαρδοι υπολογισμοί χαμηλών παρασκηνιακών συμφερόντων. Χρέος λοιπόν υπέρτατο και ευθύνη όλων μας, όπως γράφει σε σχετικό άρθρο του ο καθηγητής Βασίλης Φίλιας, ο χρόνος και η λύθη να μην σκεπάσουν τις μνήμες και τα ίχνη του φοβερού δράματος που έζησε ο λαός μας. Το αίτημα για ένα καλύτερο κόσμο, δικαιότερο και πιο ανθρώπινο, δυστυχώς δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Είναι όμως το χέρι των ανθρώπων όλων του κόσμου να το πραγματοποιήσουν μέσα από μια ανηλαιή και ανυποχώρητη πάλη ενάντια σε ό,τι είναι εκμετάλλευση, βία, απανθρωπιά, καταναγκασμός και υπεριαλισμός. Μπροστά μας το 52ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και ακολουθεί το 54ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας.
μπροστά μας το πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και το πρώτο Δημοτικό Σχολείο, το πέμπτο, το έβδομο, το ένατο και το ενδέκατο, με σημεοφόρους και παραστάτες. Σημεοφόροι και παραστάτες του 11ου, 13ου, 15ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου. Ο αγώνας της Ελλάδας εναντίον του άξονα δεν τελείωσε στην υπηρετική Ελλάδα. Γνώρισε το κορύφωμά του στην ηρωική μεγαλόνισο Κρήτη. Ο αγώνας της Κρήτης υπήρξε εισάξιος του αγώνα της Πίνδου. Ήταν ένα επικό δραματικό τέλος της επτάμινης πάλης του ελληνισμού εναντίον της βίας. Οι Γερμανοί ήξεραν πως οι Κρητικοί είναι σκληροτράχυλοι πολεμιστές. Το είπαν μάλιστα. Με τέτοιον υπέροχο λαό, είπαν, η Γερμανία θα μπορούσε να θαυματουργήσει. Κρίμα που η Κρήτη δεν μπορεί να μεταφερθεί στη Γερμανία. Το 19ο, το 21ο, το 23ο και το 25ο Δημοτικό Σχολείο περνάνε μπροστά μας. Η Κρήτη ήταν πραγματικά άοπλη. Τα νιάτα της στρατευμένα στο πόλεμο της Αλβανίας έλειπαν στα υπηρώτικα βουνά. Οι σύμμαχοι, όπως παραδέχτηκαν, δεν είχαν εξοπλίσει το νησί. Έμεινε λοιπόν μόνο ο ηρωισμός των πρωταγωνιστών για να αντιμετωπιστεί η κρατεά γερμανική πολεμική μηχανή. Οι Άγγλοι, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί που βρέθηκαν στην Κρήτη βρήκαν ένα λαό ολιγάριθμο και άοπλο, αλλά γεμάτο αντριά και φλόγα για τον αγώνα της ελευθερίας. Μπροστά μας το 24ο, 25ο και 27ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθεί το 29ο, το 31ο και το 33ο. Μπροστά μας το 35ο, ακολουθεί 37ο, 39ο και 41ο Δημοτικό Σχολείο. Η εισβολή άρχισε τα ξημερώματα της 20ης Μαΐου 1941 με ανελαίτητο βομβαρδισμό και ρήψη αλεξιπτωτιστών στην περιοχή των Χανίων. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας έπεσαν αλεξιπτωτιστές στο Ρέθυμνο και το απόγευμα στο Ηράκλειο. Πρώτος στόχος ήταν το αεροδρόμιο του Μάλεμε στα Χανιά, που θα βοηθούσε στον ανεφοδιασμό των Γερμανών. Αυτό που συνέβη τότε στην Κρήτη ήταν αληθινά απερίγραπτο και κίνησε το παγκόσμιο θαυμασμό. Άνδρες, γυναίκες, γέροντες και παιδιά έτρεξαν αυθόρμητα σε έναν άγριο και πρωτοφανή αγώνα υπεράσπισης της χώρας και της ελευθερίας τους.
φλεγόμενη κόλαση. Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να διαθέσουν στην Κρήτη τεράστιες δυνάμεις και χρειάστηκαν 10 μέρες για να κατακτήσουν το νησί. Οι απώλειές τους υπήρξαν τρομακτικές. 4.000 αλεξιπτοδιστές σκοτώθηκαν και περισσότερα από 170 αεροπλάνα καταστράφηκαν. Μπροστά μας το 43ο, 45ο, 47ο, 49ο και 51ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, σημειώνει στα απομνημονεύματά του. Στην Κρήτη οι Γερμανοί κέρδισαν μια πύρια νίκη. Γιατί με τις δυνάμεις που σπατάλησαν εκεί, θα μπορούσαν εύκολα να κατακτήσουν την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και ίσως ακόμα και την Περσία. Όμως η Κρήτη τελικά υπέκυψε κάτω από το βάρος της τρομερότερης πολεμικής μηχανής που είχε γνωρίσει ως τότε ο κόσμος. Στις 31 Μαΐου 1941 ο Αγγιλωτός Σταυρός κυμάτιζε σε όλο το αιματοβαμμένο νησί. Μπροστά μας το 53ο, 57ο, το Πακρίτιο Εκπαιδευτήριο και το Ζάνιο Εκπαιδευτήριο. Η παρέλαση συνεχίζεται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ας ετοιμαστούμε να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα νιάτα της πατρίδας μας, τους αυριανούς πολίτες της χώρας που καλούνται να συνεχίσουν την ένδοξη ιστορία των προγόνων τους και να υπερασπιστούν τη χώρα αυτή αν ποτέ χρειαστεί. Γιατί πρέπει η Ελλάδα, όσο από μένανε και σένανε περνά, ελεύθερη να μείνει. Ολάκερη η Ελλάδα, σε σένανε και μένανε τα βλέμματα έχει γυρισμένα. Μπροστά μας σημεοφόρος και παραστάτες του Εσπερινού Γυμνασίου. Γερμανός αξιωματικός θα γράψει αργότερα στις σημειώσεις του. Στην Κρήτη μόνο οι πέτρες δεν σηκώνονταν μονάχες τους να μας χτυπήσουν. Κάθε έμψυχο μας πολεμούσε και μας πολεμά μέχρι την ίστατη στιγμή, κάνοντας έτσι τη μάχη αυτή μία από τις πιο παράδοξες και ένδοξες της ιστορίας. Ο μεγάλος πόλεμος κρίθηκε στην Κρήτη. Το επίσημο τραπέζι που κατά τη συνήθειά του παρέθετε ο Χίτλερ στους ηγείτορες των διαφόρων εκστρατιών στράφηκε προς τον στρατηγό Στούντεντ, δημιουργό και διοικητή του σώματος των αλεξιπτοδιστών, για να του πει: «Στρατηγέ, όπως αντιλαμβάνεστε, οι αλεξιπτοδιστές δεν έχουν πια μέλλον». Μπροστά μας το δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου. Ποτέ ας μην πιστέψουμε πως η κατάκτηση της ελευθερίας είναι κάτι στατικό και εφάπαξ κατορθωτό. Αποτελεί υποχρέωση κάθε ελεύθερου ανθρώπου να αγωνίζεται, όχι μόνο για τη δική του ελευθερία, αλλά και για την ελευθερία των συνανθρώπων του. Όπου ο καθένας τα έτασε τον εαυτό του, εκεί θα πρέπει να μείνει ακλόνητος και να υποστεί κάθε κίνδυνο, χωρίς να υπολογίσει τίποτε, ούτε το θάνατο, ούτε τίποτα άλλο απέναντι στο εσχρό. Το τέταρτο γυμνάσιο της πόλης μας μπροστά μας. Ιδανικά της ανθρωπιάς, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης μπορούν να κερδιθούν μονάχα σε ένα πλαίσιο ειρήνης, συναδέλφωσης και αρμονικής συνύπαρξης των λαών όλου του κόσμου. Μέσα από τις κατακομματισμένες σάρκες των δεκάδων εκατομμυρίων νεκρών,
και τον ακροτηριασμένο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πρέπει να ξεφαντώσει και να ανθίσει το σύνθημα «Ποτέ πια πόλεμος». Μπροστά μας το έκτο γυμνάσιο της πόλης μας. Παρέλαση συνεχίζεται από το 8ο γυμνάσιο. Γράφει ο Γιώργος Σεφέρης. Όσες φορές κοιτάξουμε με προσοχή και με αγάπη και την πιο μικρή ελληνική λεπτομέρεια, βρισκόμαστε πάντα στην καρδιά της ελληνικής ζωής. Τόσο μεγάλη είναι η συνοχή και η ενότητά της. Θυμάμαι τη μέρα που μας κήρυξαν τον πόλεμο οι Γερμανοί. Το πλήθος που ζητοκράβγαζε στην οδό Σταθίου σώπασε ξαφνικά. Και έπειτα άρχισε να τραγουδά με μια βαριά μεγάλη φωνή. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Αυτό και μόνο. Αλλά αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να καταλάβει κανείς πως ο πόλεμος τούτος δεν ήταν σημερινός ούτε χθεσινός. Ήταν ο αιώνιος πόλεμος της Ελλάδας όλων των καιρών για την ανθρώπινη αξία. Μπροστά από τους επισήμιους στο 10ο γυμνάσιο της πόλης μας. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Η ανθρώπινη ιστορία δεν γράφεται ποτέ με τη λογική του νου, αλλά της καρδιάς. Με πείσμα και αγώνα, με τόλμη και αρετή αποκτιέται και περιφρονείται η ελευθερία. Εγώ είμαι η ακατάλητη ψυχή των Σαλαμίνων. Στην Εφτάλοφη έφερα το σπαθί των Ελλήνων. Δεν χάνομαι στα Τάρταρα, μονάχα ξαποσταίνω. Στη ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω. Το 12ο γυμνάσιο Ηρακλείου περνά μπροστά μας. Μπροστά μας σημεοφόροι και παραστάτες του πρότυπου γυμνάσιου Ηρακλείου και ακολουθούν το 1ο, το 3ο, το 5ο και το 7ο γυμνάσιο. Η δίμηνη απασχόληση εκλεπτών γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα και η αναβολή της επίθεσης εναντίον της Ρωσίας, όπως αποδείχθηκε, είχε πολύ μεγάλη σημασία για την τελική έκφαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην εξέλιξη του κοσμοϊστορικού αυτού γεγονότος, η Ελλάδα υπήρξε ένας από τους κύριους συντελεστές. Αυτό είναι μεγάλος λόγος, αλλά είναι η αλήθεια. Μπροστά μας οι σημειοφόροι και παραστάτες του 9ου, του 11ου, του 13ου και του Παγκρίτιου Γυμνασίου Ηρακλείου. Ελεύθεροι άνθρωποι όλων των εθνών, συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, ιδεολόγοι, μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα πολεμά για τη μοίρα του κόσμου. Πρέπει να υπάρχει ένας μύθος στην ψυχή όλων αυτών των ανθρώπων. Νίκησαν τα βουνά, τα ποτάμια, τη βροχή, το χιόνι, την πείνα, τον ύπνο, την κούραση, τη λάμψη, τον φασισμό, τη βία και τον αριθμό.
28 Οκτωβρίου 1940 είναι ένα γεγονός κοσμοϊστορικής σημασίας. Και οι επιδρομείς και οι σύμμαχοι τότε λαοί αναγνώρισαν την κοσμοϊστορική σημασία του γεγονότος τούτου. Οι επιδρομείς με πικρία, οι σύμμαχοι με χαρά και θαυμασμό. Είναι μοίρα μας και πεπρωμένο του τόπου μας, προνόμιο της φυλής μας, να είμαστε πάντα παρόντες, πάντα πρωταγωνιστές σε κάθε μεγάλο γεγονός, σε κάθε καμπή της ιστορίας. Καμιά εξιστόρηση, καμιά περιγραφή, καμιά απεικόνηση δεν μπορεί να αποδώσει με λόγια την ουσία της ηρωικής εκείνης πραγματικότητας του έπους του 40. Τούτο γιατί οι αγωνιστές του 40 απαιτούν από μας κάτι πιο απλό. Να σκύψουμε για λίγο στη θυσία τους και να αντλήσουμε από αυτήν οποιοδήποτε προβληματισμό και ερέθισμα αποβεί χρήσιμο για τη δική μας ζωή, για το δικό μας αγώνα που καθημερινά και αδιάκοπα συνεχίζεται. Συνεχίζεται από τα ειδικά εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτά τα νέα παιδιά μας ενθαρρύνουν και μας διδάσκουν την πίστη και την ελπίδα για το αύριο. Χειροκροτήστε τα, το αξίζουν. Δεκέμβριος 1940, απόσπασμα από Ιαπωνική εφημερίδα. Η χώρα μας, στην οποία τιμάται ιδιαίτερα η Ανδρεία, παρακολουθεί με θαυμασμό τον αγώνα των Ελλήνων στην Αλβανία και μας συγκινεί τόσο, ώστε παραμερίζοντας κάθε άλλο αίσθημα αναφωνούμε. Ζήτω η Ελλάδα! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι ο αιώνιος αίρος των Ελλήνων για τη ζωή, τη δράση και την ελευθερία. Σεις, τα ελληνικά παραδείγματα νύχτα και μέρα να έχετε στα χέρια σας. Με το 6ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου συνεχίζεται η παρέλασή μας. Ας χειροκροτήσουμε όλοι τους σπουδαστές που τιμούν τον τόπο τους με τη συμμετοχή τους και την προσφορά τους στον πολιτισμό. Ας χειροκροτήσουμε όλοι τα παιδιά που θέτουν υψηλούς στόχους στη ζωή τους και εργάζονται σκληρά για να τους κατακτήσουν. Μπροστά μας σημεοφόροι και παραστάτες του 1ου και του 5ου Επαγγελματικού Λυκείου Ηρακλείου. Στις 4 Μαΐου 1941, ο ίδιος ο Χίτλερ μιλώντας στο γερμανικό Reichstag για την εκστρατεία στα Βαλκάνια είπε: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους μας ο Έλληνας στρατιώτης ιδίως πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Μπροστά μας περνάει το πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου. Στη
νεολαία αυτή εμπιστευόμαστε τον αγώνα για παγκόσμια ειρήνη, φιλία και επικράτηση δικαιοσύνης μεταξύ των λαών. Το δεύτερο Λύκειο Ηρακλείου συνεχίζει την παρέλασή μας και ακολουθεί το τέταρτο Λύκειο της πόλης μας. Ας γονατίσουμε σήμερα ευλαβικά μπροστά στον τάφο των αμέτρητων νεκρών μας. Αθάνατοι νεκροί, η θυσία σας, το μεγαλείο και η δόξα σας θα παραμείνουν αιώνια στη μνήμη μας. Η πράξη σας θα είναι ο φάρος που θα φωτίζει και θα παραδειγματίζει τις επόμενες γενιές. Την Ελλάδα θα την κρατήσουμε πάντα μεγάλη και ελεύθερη. Το Λύκειο της πόλης μας περνάει μπροστά από τους επισήμους και ακολουθεί το 8ο Λύκειο Ηρακλείου. Η Ελλάδα έδωσε το παράδειγμα που ο καθένας πρέπει να ακολουθήσει μέχρι ότι οι σφετεριστές της ελευθερίας σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν βρίσκονται να υποστούν τη δίκαιη καταδίκη τους. Αυτά ήταν τα λόγια του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για τον αγώνα των Ελλήνων. Η Ιαπωνική Εφημερίδα για το Δεκέμβρη του 1940. Η χώρα μας, στην οποία ιδιαίτερος τιμάται η Ανδρεία, παρακολουθεί με θαυμασμό τον αγώνα των Ελλήνων στην Αλβανία, ο οποίος μας συγκινεί τόσο ώστε, παραμερίζοντας προς στιγμή πάνω άλλο αίσθημα, αναφωνούμε ζήτω η Ελλάς. Μπροστά μας το 10ο Λύκειο Ηρακλείου και ακολουθεί το Μουσικό Σχολείο. Στις 5 Μαΐου 1941, ο Γερμανός στρατηγός και στρατιωτικός κριτικός Παουλ Χάσε, σε άρθρο του με τον τίτλο «Γενναίοι Έλληνες», έγραψε σε γερμανική εφημερίδα: «Παρά τα αεροπλάνα καθέτω εφορμήσεως, τα τάγκς, τα φλογοβόλα που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους, οι Έλληνες στρατιώτες αμύθηκαν με σκληρό φανατισμό, τον οποίο οι Γερμανοί πολεμιστές δεν είχαν συναντήσει μέχρι τώρα σε κανένα άλλο μέτωπο. Εφόσον και ένας στρατιώτης ακόμη μπορούσε να πυροβολεί, το ελληνικό οχυρό εξακολουθούσε να αμήνεται». Η ψυχή ήταν προετοιμασμένη εκείνα το χαράματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όταν εσήμαναν οι σιρήνες και ηχολογήσανε οι καμπάνες των εκκλησιών στα χωριά μας.
Θυμηθείτε εκείνη τη μέρα τους δρόμους πλημμυρισμένους από την νιώτη των Ελλήνων, από τις κοπέλες, από τις μητέρες. Θυμηθείτε τα πρόσωπά τους. Είχαν τίποτα το πένθυμο, τίποτα από συντριβή για το θάνατο που τους περίμενε. Είχαν λάμψη, ήταν χαρά, βέβαια όχι, αλλά ήταν η πίστη που έδινε την ηρεμία. Η πίστη όχι απλώς για το δίκαιο, αλλά η πίστη στο χρέος. Και αυτό είναι κάτι που έρχεται από πολύ μακριά, κληρονομημένο από γενιά σε γενιά, μέσα στο αίμα, μέσα στο κύτταρο. Μπροστά μας σημειοφόροι και παραστάτες του 1ου, του 3ου, του 5ου και του 7ου Λυκείου Ηρακλείου. Ακολουθούν το 11ο, το 13ο, το Καλλιτεχνικό Σχολείο και το Παγκρίτιο Εκπαιδευτήριο. Γράφει ο Αμερικανός δημοσιογράφος Λίλαντ Στόουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1941. Ποτέ δεν είδα στρατιώτες που να γλεντούν τον πόλεμο και τις κακουχίες σαν τους μικροκαμωμένους ζωηρούς Έλληνες. Για να καταλάβουμε και να συγκρίνουμε, ας αφήσουμε τα επίσημα νούμερα του ΟΗΕ εκείνης της εποχής για να μας δώσουν την πραγματική διάσταση και το βάρος του πράγματος. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τους στρατούς 4 χωρών ταυτόχρονα. Αλβανίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Βουλγαρίας. Οι μέρες αντίστασης. Η Ελλάδα είχε 219 μέρες αντίστασης. Η Νορβηγία 61, η Γαλλία 43 που θεωρούταν η υπερδύναμη εκείνης της εποχής, η Πολωνία 30, το Βέλγιο 18, η Ολλανδία 4, η Γιουγκοσλαβία 3, η Δανία και η Τσεχοσλοβακία καμιά μέρα. Στις ανθρώπινες απώλειες, οι νεκροί Έλληνες στρατιώτες ήταν στους 13.676 στις 219 μέρες. Οι Αλβανοί 1.165. Οι Ιταλοί 8.000, οι Βούλγαροι 25.000 και οι Γερμανοί 50.000. Η παρέλαση συνεχίζεται από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Ο οδηγισμός 90 χρόνια τώρα είναι μια παγκόσμια αυτόνομη ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Είναι η πιο μεγάλη παρέα του κόσμου σε 100 πόλεις όλη την Ελλάδα, 145 χώρες στον κόσμο. Τα αστέρια, τα πουλιά, οι οδηγοί και οι μεγάλοι οδηγοί παίρνουν μέρος σε δράσεις σχεδιασμένες με βάση τους 3 άξονες του οδηγικού παιδαγωγικού προγράμματος. Την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και τη ζωή στη φύση. Με βάση αυτά, ο οδηγισμός έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για το κοινωνικό γίγνεσθε και την ενεργή και πρωτοπόρα συμμετοχή σε αυτό. Μπροστά μας το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Ο προσκοπισμός για πάνω από 110 χρόνια είναι μια κίνηση για τους νέους. Εκπαίδευση για τη ζωή, μια κίνηση που εξαπλώνεται συνεχώς, μια κίνηση παγκόσμια. Ο προσκοπισμός για πάνω από 110 χρόνια είναι ανοιχτό σε όλους, ψυχαγωγία με σκοπό, πρόκληση για τους ενήλικες και κίνηση εθελοντική, κίνηση μη πολιτική. Οι πρόσκοποι για πάνω από 110 χρόνια ενδιαφέρονται για την απόκτηση κοινωνικών εφοδίων, την επικράτηση της ειρήνης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νέων, τη βελτίωση του τρόπου ζωής, τη συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης, την υγεία των παιδιών
την προσαρμογή των ατόμων με ειδικές ικανότητες, την πρόληψη κατά των ναρκωτικών, τον αναλφαβητισμό, την αναδάσωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Χειροκροτήστε τους. Παρέλαση συνεχίζεται από τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων. Η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Εφέδρων δημιουργήθηκε για να συγκεντρώνει όλους τους υπεύθυνους Έλληνες, έφεδρους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες όλων των όπλων και των σωμάτων του ελληνικού στρατού με μοναδικό σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση και συντήρησή τους. Έτσι, ώστε αν η πατρίδα τους χρειαστεί, να πράξουν το καθήκον τους στο ακέραιο. Πιστή στο θεσμό του πολίτη-οπλίτη που ενδιαφέρεται και κοπιάζει για την πατρίδα, στα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας και στον όρκο που έχουν δώσει ως κληρωτοί, έχουν ζητήσει να είναι οι πρώτοι που θα κληθούν για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή, γιατί και θέλουν και μπορούν. Έτσι όπως άλλοτε οι προγόνοι μας. Ειδικά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η ΛΕΦΕΔ είναι γνωστό πως έχει ενεργό παρουσία σε όλη τη χώρα, οπουδήποτε και αν απαιτηθεί, καθώς τα μέλη της συμμετέχουν ενεργά σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά από ατυχήματα ή θεομηνίες. Επίσης, η Λέσχη μετέχει σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως αναδασώσεις, εθελοντική ομοδοσία, συμμετοχή στις κατασβέσεις πυρκαγιών. Χειροκροτήστε τους. Ο Έλληνας στρατιώτης που πολέμησε στα βουνά της Πίνδου, στα οχυρά της Μακεδονίας, στην Κρήτη, δεν ήταν υπεράνθρωπος, αλλά είχε το μεγάλο προνόμιο να είναι ο κληρονόμος μιας μοναδικής και ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή θέρμανε την ψυχή του. Αυτή τον όπλησε με δύναμη, με θάρρος, με αυτοθυσία. Ο Έλληνας στρατιώτης του 1940-41 δεν είχε καθόλου την αίσθηση ότι έγραφε μια εποποιία που θα προκαλούσε τον παγκόσμιο θαυμασμό. Απλώς πίστευε ότι έκανε το χρέος του. Το χρέος αυτό μας το παρέδωσε αυξημένο με τη δική του λαμπρή προσφορά. Οφείλουμε να το διαφυλάξουμε, διότι είναι ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης, δύναμης, αισιοδοξίας και ενωμένοι να προχωρήσουμε μπροστά για ένα λαμπρότερο μέλλον. Μπροστά μας οι έφεδροι αξιωματικοί νομού Ηρακλείου, που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ως μικροί γείτονες του στρατεύματός μας, εκπαιδεύονται στα όπλα που χρησιμοποιεί ο στρατός μας και στην τακτική του πολέμου. Ενισχύουν και βοηθούν αποτελεσματικά τη μαχητική ικανότητα των ενόπλων μας δυνάμεων προπαντός σε καιρού πολέμου. Εδώ κλείνει η παρέλαση των πολιτικών τμήματων και ο υπεύθυνος φυσικής αγωγής και σχολικού αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, κ. Γιάννης Δημόπουλος, πηγαίνει προς τους επισήμους για τους αναγγείλει τη λήξη της πολιτικής παρέλασης. Τη σκητάλη αναλαμβάνει ο στρατός μας. We'll be right back.
Χαρήκαμε την νεολαία μας. Ας ετοιμαστούμε τώρα να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα στρατευμένα μας νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φρουρούς της πατρίδας μας και τιμωρούς κάθε επίδοξη επιβουλέα. Πρόγονοι των σημερινών στρατευμένων δημιούργησαν το μεγαλείο του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών του 21, τους Διάβους του 1912-13 και το έπος του 40. Αυτά τα παλικάρια που θα δείτε σε λίγο διασφαλίζουν την ειρήνη στην πατρίδα μας και θα προτάξουν και πάλι τα στήθη τους σε κάθε καινούριο επιβουλέα, αν χρειαστεί. Κυρίες και κύριοι, παρελάνει εμπρός από τον χώρο των επισήμων ο έχων το Γενικό Πρόσταμα της Παρέλασης. Αντισυνταγματάρχης πεζικού Παπαγεωργίου Αναστάσιος, διοικητής του 545 αερομεταφερόμενου τάγματος πεζικού με το επιτελείο του. Το έμβλημα της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού είναι το έμβλημα του πεζικού, το οποίο αποτελείται από μια παράσταση λιχνίας και έχει αστεί τη φέκιο με σπαθί και το ρητό, δύο και δόξα και αρετή, το οποίο αποδίδεται στο Σωσιάδη, στις Σκοδίκες των 7 Σοφών. Το έτος 1887, για πρώτη φορά με βασιλικό διάταγμα, καθορίστηκαν οι διατάξεις με τις οποίες εισήχθη ο θεσμός της εφεδρίας. Από τον Ιούλιο του 1953, τα δύο κέντρα υποψήφων εφέδρων αξιωματικών στη Σύρο και την Κέρκυρα συγχωνεύτηκαν σε ένα, με την επωνυμία Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, μέτρα το Ηράκλειο Κρήτης, όπου και λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Τώρα διέρχεται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού. Διέρχεται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού και ακολουθούν οι πολεμικές σημαίες των Ταγμάτων Εθνοφυλακής Αγίου Νικολάου και Ηρακλείου του 545 και 546 αερομεταφερόμενων Ταγμάτων Πεζικού. Είναι οι σημαίες που κάτω από αυτές έχισαν το αίμα τους οι υπερευσιστές των δανεικών της πατρίδας μας, είναι αυτές που κρατούσαν στα χέρια τους οι ήρωες του έτους 40. Να θυμούνται οι παλαιότεροι, να καμαρώνουν και να διδάσκονται οι νεότεροι. Και τώρα τα ένοπλα τμήματα της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού. Το ηρωικό μας πεζικό. Προηγείται ο διοικητής του τάγματος με το επιτελείο του. Ακολουθεί ένας λόγος υποψήφιων εφέδρων αξιωματικών των τριών δημιουργιών από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι η αυριανή δόκιμη έφεδρη αξιωματική πεζικού της Ελλάδας και της Κύπρου μας. Από σχολή της σχολής είναι να καταστήσει τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς ικανούς να διοικούν και να εκπαιδεύουν κατά τη διάρκεια της ειρήνης και του πολέμου τμήματα της ειδικότητάς τους, επίπεδου δημιουργίας. Το πεζικό, το όπλο της δόξας και της θυσίας. Παρελάβουν οι υπερασπιστές των δικαίων και οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Παρελάβουν οι συνεχιστές των αγωνιστών που από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία έγραψαν σελίδες δόξας και ανδρείας,
χαρίζοντας εμάς την πολυπόθητη ελευθερία και δημοκρατία. Και τώρα διέρχεται μπροστά από τον χώρο των επισήμων, λόγος του 545 και 546, αρωμεταφερόμενων ταγμάτων πεζικού. Πρόκειται για νεοσύστατες μονάδες στην περιοχή του Ρακλείου, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο επαύξησης των υπηρεσιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων στην Ίσο Κρήτη. Έχουν ως αποστολή την αποτροπή κάθε μορφής απειλής κατά της χώρας μας, την επιτυχάνουν με το μέγιστο βαθμό ετοιμότητας που βρίσκονται από τον καιρό της ειρήνης. Οι οποιοσδήποτε εξελίσσεις δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτό. Το αθάνατο πεζικό μας, με τις δάφνες του, τα λάβαρά του και την ελληνική ψυχή. Και τώρα διέρχονται μπροστά από τον χώρο των επισήμων, λόγους ενοφυλάκων των δύο δημιουργιών του τάγματος ενοφυλακής Ηρακλείου. Είναι οι φύλακες του έθνους που έχουν ταχθεί στην υπηρεσία της πατρίδας μας και διακρίνονται για την πίστη, την αποσίωση και την αγάπη τους τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο. Οι εθνοφύλακές μας, μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό του ενεργού στρατού και βέβαια μαζί με τους εφέδρους αξιωματικούς και οπλίτες, αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη του μεγαλείου των Ελλήνων και της προφοράς τους στην πατρίδα. Οι εθνοφύλακες διαχρονικά με πνεύμα αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού δηλώνουν παρόντες στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Έτοιμοι να υπερασπιστούν τη γενέθλια γη και να πολεμούσουν εφόσον απαιτηθεί υπεβομών και οστιών. Και τώρα διέρχεται από τον χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της 133ης Μηναρχία Μάχης και ακολουθεί της 11ης Μοίρας Κατευθυνωμένων Βλημάτων. Η 133ης Μηναρχία Μάχης είναι η πρώτη γραμμή κρούσης. Αποστολή της μονάδας είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας για ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων οπουδήποτε αποτηθεί. Είναι αυτοί που υποστηρίζουν τα πλέον σύγχρονα αεροσκάφη και έχουν την ευθύνη να κρατούν μάχημο το πολύτιμο αυτό πολεμικό μέσο. Είναι αυτοί που έχουν κάνει τον ουρανό, το Αιγαίο και τα νησιά σπίτια τους. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έδωσε πάντα το παρόν σε κάθε ελληνικό προσκλητήριο και αγωνίζεται καθημερινά με σθένος, αποφασιστικότητα, ηρεμισμό και αξεπέραστη αυτοθυσία. Ακολουθεί η 11η μοίρα κατευθυνωμένων βλημάτων. Είναι αυτοί που σελεγχώνουν τα S-300 και τα Tormi-1 της πολεμικής μας αεροπορίας. Παρέχουν πυραυλική άμυνα στο νησί της Κρήτης και μας προστατεύουν από κάθε απειλή. Εδώ ολοκληρώνεται η στρατική παρέλαση εις μνήμη των ηρώων και νεκρών του έπους του 1940, που έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα για να αναπνέουμε εμείς και σήμερα ελεύθερα.